Κυρία Τοπαλούδη, Γεια σας, κυρία Τοπαλούδη. Γεια σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω πριν περάσουμε στο πώς μεγαλώσατε αυτό το κορίτσι, που κακά τα ψέματα και εμείς οι δημοσιογράφοι, κάνοντας έρευνα όλες αυτές τις μέρες για την κόρη σας, μάθαμε και εμείς τι παιδί ήταν και τι άνθρωπος ήταν και πόσο προσπαθούσε να εξελίξει την προσωπικότητά της, πόσο προσπαθούσε να εξελίξει τις γνώσεις της, τους στόχους της. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε εσείς να κάνετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί και ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Ρόδου για τα συλληπιτήρια και για το συγγνώμη που μας έγραψε ότι δεν προλάβανε να τη σώσουν. Ευχαριστώ όλη την κοινωνία της Ρόδου, τους δικηγόρους μας, τον κύριο Κούγια, τον κύριο Βαγγέλη Γιούγκη, που τυχάνει να είναι και εξάδελφος πρώτος του άνδρα μου, και το έχουν πάρει όλοι αυτοί οι δικηγόροι σαν να συνέβαινε στο δικό τους παιδί. Εγώ σας ακούω πολύ καλά και δεν σας διακόπτω, αν φοβάστε ότι δεν σας ακούω. Δεν ξέρω, παρέρχεται, σαν να έρχεται. Ακούτε τη φωνή σας δύο φορές? Ναι, ναι, κάτι είναι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να το ρυθμίσουμε αυτό και αν τυχόν δεν ρυθμιστεί στη διάρκεια της συζήτησής μας, για να μην μπερδεύεστε, όταν μου απαντάτε στις ερωτήσεις θα βγάζετε τα ακουστικά και μετά θα τα ξαναβάζετε και να σας κάνω την επόμενη ερώτηση, εντάξει? Ακόμα χειρότερα είναι. Είναι έτσι. Χειρότερα. Ωραία. Ναι. Θα σας κάνω την ερώτηση και όταν έρθει η ώρα να μου απαντήσετε, θα βγάλετε τα ακουστικά να μου απαντήσετε για να μην μπερδεύεστε και θα τα ξαναβάλετε μετά για να σας ρωτήσω. Εντάξει? Ναι. Ωραία. Πείτε μου, πώς μεγαλώσατε την Ελένη? Ήταν ένα παιδί που είχε όνειρα, ήθελε να μπει στο διπλωματικό σώμα. Μάθαινε γλώσσες. Έτσι. Η Ελένη από τα μικρά της χώρα, τα μικρά της χρόνια, από την ώρα που γεννήθηκε, εγώ ήμουνα πάνω από το κεφάλι της, με τα διαβάσματα, με τα παραμύθια, με τις γνώσεις, με τις δραστηριότητες, με το Taekwondo, με την κολύμβηση, με τη μουσική, με τα αγγλικά, με τα γερμανικά. Όσο ήταν εδώ στο Δημότυχο, αγγλικά, γερμανικά. Μόλις κατέβηκε κάτω στη Ρόδο, τουρκικά και αραβικά. Πέρασε όλα τα επίπεδα. Ήταν ένα παιδί με στόχους. Πήρε το κομμάτι από τις μεσογειακές σπουδές, το κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Ονειρευόταν, είχε όνειρα αυτό το κορίτσι, όνειρα για τη ζωή, και ήρθανε δύο τέρατα να κόψουνε αυτά τα όνειρα, να μην πραγματοποιήσει αυτό το υπέροχο πλάσμα, αυτή η δίμετρη κοπελάρα, 2 μέτρα μπόι, περνούσε και σιώταν η γη, και να την οδηγήσουν στο θάνατο. Δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ντρέπονται, τι λόγο έχουν, πώς απολογηθούν. Η κοινωνία όλοι τους χλεβάζει, τους καταδικάζει. Οι μάνες όλες, οι μανούλες όλου του κόσμου. Τόσο ξαφνικά, τόσο απρόσμενα να χάσω τη μονάγρυφη κόρη μου, που με τόση αγάπη, με μια ζεστή αγκαλιά τη μεγάλωνα. Εδώ κατέβαινε κάτω στη γιαγιά στο σπίτι και εγώ αισθανόμουν, μάνα, κάποιες μάνες παναπάβονται, είναι στη δουλειά στο σπίτι. Εγώ ήθελα πάντα το παιδί αυτό να το έχω, γιατί είμαι από την αναγέννηση Σερών, από ένα ποντιακό χωριό, και εδώ αισθανόμουν μόνη τα πρώτα χρόνια. Η Ελένη ήταν η παρέα μου, η συντροφιά μου, τα όνειρά μου, το βλαστάρι μου, η αγάπη μου, το σπλάχνο μου, ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο όμορφο είχα σαν άνθρωπος και σαν μάνα, όπως όλες οι μάνες του κόσμου. Αν έρθετε και δείτε το τι βιβλία, το τι υλικό έχω εγώ, το τι παιχνίδι, δεν τη στέρισα τίποτε. Απέναντίας όλα τα είχε πλουσιοπάροχα στη ζωή του αυτό το παιδί. Δεν στερήθηκε τίποτε, γιατί εγώ στερήθηκα. Γιατί ήμουν εγώ από μια φτωχή οικογένεια, από μια ποντιακή οικογένεια με ένα μυρογκοαματιάρι πατέρα. Εγώ ούτε γεννήθηκα από τζάκια μεγάλων οικογενειών και ήμουν γόνος επιχειρηματικής οικογένειας. Εγώ ήμουνα παιδί του Αρμουτίδη, του Χρήστου, του Βιοπαλαιστή, του Μεροκαματιάρη, που με την πλάτη του, με τα χέρια του και με όλες τις δουλειές τότε που γινόντουσαν στο χωριό, ο μπαμπάς μου ήταν ο πρώτος εργάτης. Και έβγαλε 3 παιδιά άξια στην κοινωνία. Έβγαλε μένα,
νηπιαγωγό που θα μπορούσα και φιλόλογο σήμερα να ήμουνα και δεν το έκανα και λάθος μου ήταν από τις λάθος επιλογές μου. Ο αδερφός μου είναι στρατηγός στην αποστρατεία στην αστυνομία. Η αδερφό μου ήταν οικονομολόγος στον έλεγχο επιχειρήσεων. Δεν ήμασταν οικογένεια να μας πετάξουν στα βράχια, να κακοποιήσουν την κόρη μου με ένα τυραννικό τρόπο, να τη φερθούν βία απεγνωνισμένα, να ζητάει έλεος. Πηγαίνετε μου στο νοσοκομείο, βοηθήστε με. Μαρτύρησε το παιδί μου. Έζησε, μαρτύρησε 5 θανάτους. Ο Θεός, ο Χριστός, τον είχαν στο Γολγοθά. Η Ελένη μου αυτό το σταυρό του μαρτυρίου το σήκωσε 5 φορές. 5 μαρτυρικούς θανάτους έζησε το πουλάκι μου εκεί το βράδυ στη Λίνδο, στο αυτό το πλουσιόσπιτο. Πήραν το παιδί, το ξεγελάσανε με την αφέλειά του, με την άδολη ψυχή που είχε, με την αγνότητά του. Πάντα της έλεγα, Ελένη κορίτσι μου, όποιο γνωρίζεις να το ζυγίζεις καλά, να μην τον εμπιστεύεσαι. Έλεγε, μαμά, κινδύνους βλέπεις. Ναι, κινδύνους βλέπεις. Βολιδοσκοπώ τις καταστάσεις, αξιολογώ τους ανθρώπους, δεν τους εμπιστεύομαι. Το παιδί αυτό όμως ξεγελάστηκε. Δεν ξέρω πώς ξεγελάστηκε. Το κορίτσι μου εκεί κάτω στη Ρόδο δεινοπάθησε. Σε αυτό το νησί του Αιγαίου. Σε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Που κάποτε στα 15 μου χρόνια πήγα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ανέβηκα σε αεροπλάνο. Ο αδερφός μου ήταν εκπαιδευτής στη σχολή αστιφυλάκων της Ρόδο. Υπηρέτησε εκεί, όλοι τον ξέρουν. Και αυτό το νησί με καταδίκασε τη ζωή και την ψυχή. Κάποτε πήγα με χαρά. Και τώρα μόνο που σκέφτομαι αυτό το νησί μου προκαλεί θλίψη, πόνο, σπαραγμό, μου στέρισε το χαμόγελο, μου στέρισε την αγάπη, μου στέρισε την αγκαλιά, μου στέρισε τα συναισθήματα. Εγώ από την ημέρα που το έμαθα ότι το παιδί μου είναι αυτό που είναι στο νεκροτομείο, δεν ζω, ζω πεθαμένη, μια ζωντανή πεθαμένη. Δεν έχω μέσα στην ψυχή μου τίποτε, άδειες η ψυχή μου, η αγκαλιά μου, τα συναισθήματά μου, τα όνειρά μου, μου πήραν το βλαστάρι, μου πήραν το κομμάτι της σκούλας. Το κομμάτι της σκούλας, της ψυχής της, της καρδιάς της. Πονάει και τσουρουφλίζει η απώλεια της Ελένης. Πονάει ακόμα περισσότερο που την ξαφερέσα τη ζωή με τόσο βίαιο τρόπο. Η Ελένη ξαπλωμένη την προσγειώσανε 1,82 ύψος, μια κοπέλα του στίβου, μια κοπέλα του μπάσκετ. Μια κοπέλα πετούσε μετά σφαίρα και φεύγανε όσα μέτρα οι σφαίρες από τα χέρια της. Αλλά ήταν δύο παλικαράδες και ψευτόμαγες της Ρόδου. Πιάσαν χέρια, πόδια και βασανίσαν το παιδί μου και έζησε το πιο μαρτυρικό θάνατο. Να πληρώσουνε με το χειρότερο νόμισμα. Εγώ αυτό θέλω για να αναπαυθεί εκεί η ψυχούλα της, να πάω εγώ να αντικρίζω χώματα και στεφάνια και γράμματα και ποιήματα από τον κόσμο. Το παιδί μου που είχε μια λαμπρή εξέλιξη, γιατί είχε γονείς μισθοσυντήριους. Εμείς ούτε λεφτά δεν είμαστε, ούτε επιχειρηματίας. Είμαστε όμως άνθρωποι της καθημερινότητας, με το σχολείο μου, με τη μαγειρική μου, με τα διαβάσματά μου, να είναι στα παιδιά μου και αγαπητοί στην κοινωνία του Δημοτήχου. Δεν ήμασταν μια τυχαία οικογένεια. Δεν μας άξιζε αυτό το τέλος για τη μονάκριβή μου την κόρη. Εγώ έχω τόσο θυμό στην ψυχή μου που θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη, να λάμψει η αλήθεια. Πιστεύω στη δικαιοσύνη. Κυρία Τοπαλούδη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το παιδί σας το είχατε ένα πολύ προστατευμένο παιδί με αυτή την κλασική αγάπη της ελληνικής οικογένειας, ναι, που ναι, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και είμαστε από πάνω, όπως το περιγράψετε, μην τα επαναλαμβάνω. Όταν πήγε στη Ρόδο τον πρώτο μήνα το κοριτσάκι σας, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να σας αποχωριστεί. Και διαβάσαμε ότι στην αρχή είχε πάει και ο μπαμπάς ένα μήνα για να μπορέσει η μικρή να μην κλαίει. Μιλήστε μας για αυτό το πρώτο διάστημα της προσαρμογής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έφυγε από την αγκαλιά μου, από την θαλπορή μου, από την αγάπη. Ξαφνικά αισθάνθηκε το παιδί ότι πάει σε έναν τόπο άγνωστο. Είναι λογικό. Και εγώ στα Χανιά, όταν πήγα και σπούδασα νηπιαγωγός, έκλαιγα μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι να προσαρμοστείς, να κάνεις παρέες, φιλίες, να κανονίσεις την καθημερινότητά σου, τη σχολή σου. Και εγώ είχα κλάματα. Και τότε θυμάμαι η μάνα μου μέσα, λέει, αγράμματη, η μανούλα μου όλη την ώρα. Γράμματα και επικοινωνούσαμε μέσω της νοικοκυράς.
με τα τηλεφωνήματα της μαμάς μου. Ούτε κινητά υπήρχαν, ούτε επικοινωνία. Λοιπόν, λογική ήταν αυτή η δυσκολία στην προσαρμογή της Ελένης. Σας νοιαζόταν πολύ πάντως το παιδί σας την προηγουμένη, το βράδυ πριν τη δολοφονήσουν. Σας είχε πάρει τηλέφωνο, γιατί σας πήρε το παιδί σας, τι αγωνία είχε για σας? Εγώ τον τελευταίο καιρό, 22 Σεπτεμβρίου, είχα την ατυχία μέσα από την καλοσύνη που διαθέτω και τη δοτικότητα σαν γόνος ποντιακής οικογένειας, προσφυγικό στοιχείο, να λυπάμαι τους πάντες. Πήγα να δώσω φαΐ σε μαύρους από τη Σενεγάλη. Έκανα εδώ λαχανιά με ζυγούρι, γέμισα τα τάπερ και τα σχετικά και είπα να κάνω καλοσύνη για τους πεθαμένους που έχουμε και τις ψυχές, γιατί έτσι λειτουργούμε εμείς οι πόντι. Πήγα, τους έδωσα και χαιρόμουν που τρώγαν και έφυγα. Κάνω να περπατήσω, μια λακκούβα σκοντάφτω και σπάει το πόδι μου. Το μαθαίνει η Ελένη 3-4 φορές τηλεφωνήματα, μαμά, μαμά είσαι καλά, κοίταξε τον εαυτό σου μαμά, κοίταξε μαμά, θα έρθω το Χριστούγεννα 16 Δεκεμβρίου, θα κάνεις το πόρτο ποντιακό, θα κάνουμε πυροσκία, θα κάνουμε σοκολατόπιτες, με έλεγε στο τηλέφωνο. Και το πιο συγκινητικό από όλα ήταν ότι πήγε και φωτογράφησε από μια βιτρίνα κολλιές διάφορων χρωμάτων. Και μου λέει, μαμά, διάλεξε ένα από αυτά. Και λέω, υποτίθεται και πώς λέμε, περαστικά σε έναν άρρωστο, να με έφερε ένα κολλή από τη Ρόδο. Και λέω, Ελένη, η μαμά έχει τόσα πολλά, δεν μου είναι απαραίτητο, δεν το χρειάζομαι το κολλιέ, κράτησε το χαρτζηλίκι για σένα. Και μόνο που το λες, είναι σαν να το έκανες. Σε ευχαριστώ, κόρη μου, κορούλα μου. Τι να πω. Ήταν ένα παιδί εξαιρετικό, ευαίσθητο, στις γιορτές της μητέρας με τα δώρα. Τσάντα πήγε, με έφερε. Αλυσίδα με έφερε. Πήγαινε στο κατηχητικό, με έφερε κολλιέ, κομποσκίνια, βιβλιαράκια για τον Χριστό, για την Παναγία. Δεν της άξισε αυτό το μαρτυρικό τέλος. Θέλω να πληρώσουνε, θέλω για να αναπαυθεί η ψυχή της. Το πρωί πήγα στην πεθερά μου, τα σπίτια μας είναι δίπλα, και μου λέει, ήρθε το παιδί στον ύπνο μου με ένα κόκκινο φουλάρι και με την τζάντα αυτή που κρατάνε οι φοιτήτρες του ώμου και την βαλίτσα της σειρώμενη. Και λέει, γιαγιά, ήρθα, και μου χαμογέλασε και λέω μέσα στον ύπνο, η Ελένη, και ανοίγω τα μάτια μου και εξαφανίστηκε το παιδί μου. Και εκεί που ζει, εκεί κάτω στη γη, μέσα στο φέρετρο, υποφέρει το παιδί μου. Η ψυχή μου δεν θα ξεκουραστεί, δεν θα αναπαυθεί, αν δεν αποδοθεί αυτό που ορίζει ο νόμος για τις πράξεις τους. Εγώ θεωρώ και τους δύο υπαίτιους της συμφοράς μας. Και τους δύο δολοφόνους και συνεργούς. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Οι κάμερες δείξανε, δεν μπορεί να δίνουμε, παραδείγματος χάρη, το δικαίωμα της ψήφου στα 17χρονα και αυτή εκείνη τη νύχτα να μην δείχνουν έλεος, την πόνια, δηλαδή λύπηση σε ένα κορμί και να το καταχτυπάνε, να το διαλύουν τον εγκέφαλο και πάλι συνήλθε και να ζητάει απεγνωσμένα, σώστε με, πηγαίνετε με σε ένα νοσοκομείο και να βαράνε το δικό μου το παιδί. Τι ήταν το δικό μου το παιδί, τι ήτανε? Ήτανε σάκος του μπόξ, τι ήτανε? Τι χτυπούσανε? Χτυπούσαν, δεν μάθανε αυτά τα παιδιά να αγαπάνε τα κορίτσια? Που ακόμα και με ένα τριαντάφυλλο να τα χτυπήσεις είναι αποτρόπαιο. Τα κορίτσια είναι πλάσματα ευαίσθητα, αγαπητά, τα σεβόμαστε, τα αγκαλιάζουμε, τα φιλάμε και ό,τι ζούμε, αν σε επιδύσει ο έρωτας αυτό το όμορφο συνέστημα που πάντα έλεγα στην Ελένη, η αγάπη, αγάπη μου, αγαπιέται με τον έρωτα, με το συνέστημα. Και αν σε απογοητεύσει κανείς, δεν πειράζει. Όλες μας είχαμε αποτυχίες στη ζωή μας, όλες οι κοπέλες. Και έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Να μάθει να αντιμετωπίσει καταστάσεις, να οριμάζεις. Δεν πειράζει, δηλαδή, άμα χάθηκε η πρώτη σου σχέση, θα έρθει η άλλη, ίσως να είναι καλύτερη. Και πάντως έλεγα, ποτέ κανείς δεν είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Κανένα συνέστημα. Μπορεί να έρθει το δεύτερο, το τρίτο και να νιώσεις την απόλυτη αγάπη, τον απόλυτο έρωτα. Δεν ήμουν εγώ η μάνα που έκλεινα τα μάτια μου και δεν της έλεγα. Πάντα της έλεγα. Τι συνέστημα παίζει η Ελένη, έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι. Η Ελένη, αν είχε κάτι, θα μου το έλεγε. Η Ελένη βίωσε αρνητικά συναισθήματα και ίσως εκβιασμούς και ίσως την κρατούσαν στο χέρι ορισμένοι αλήτες εκεί που ζούνε.
που να μην ζήσουν η κοινωνία όλη να τους καταδικάσει, να τους χτίσει, να τους καραδοκίσει και να γίνουν συλλαλητήρια. Για να μην υπάρχει άλλη Ελένη, γιατί αυτή η Ελένη που έφυγε ήταν η Ελένη της Κούλας και του Γιάννη και η αδερφή του Πέτρου. Να μην ξανασυμβεί, να μην χτυπήσει αυτή η συμφορά κανένα σπίτι ελληνικό. Κυρία Τοπαλούδη, να θρυνήσουμε. Θέλω να σας πω ότι ετοιμάζεται και πορεία και εδώ στην Αθήνα. Θα τη κάνουνε. Πορεία διαμαρτυρίας για την Ελένη. Για την Ελένη που έφυγε σαν σκυλή στα μπέλη. Για την Ελένη της Κούλας και του Γιάννη. Του Γιάννη, του Τοπαλούδη, του καλού παιδιού που έχουμε μόνο όνομα εδώ στο Δημότυχο. Και της Κούλας, της Αρμουτίδου, Αρμουτίδου λέγουμε. Το Παλούδη λόγω άντρα. Το επίθετό μου είναι Αρμουτίδου. Να σας πω κάτι. Αρμούτ, ξέρετε τι σημαίνει στην τουρκική. Αρμούτ, αχλάδι. Αρμουτίδου και Αφιδοπούλ είναι το ίδιο επίθετο. Αρμουτίδου λέγομαι, είμαι περήφανη για την καταγωγή μου και για αυτό το επίθετο που διαθέτω. Μάλιστα. Κυρία Τοπαλούδη, θα ήθελα κλείνοντας να μου πείτε εσείς, να μου πείτε δύο λόγια για το πώς θα περιγράφατε την κόρη σας, πώς θα περιγράφατε το παιδί σας. Το παιδί μου σας είπα ότι ήταν ένα αξιόλογο πλάσμα, ένα παιδί που είχε μόνο αγάπη να δώσει. Τι να σας αναφέρω και τις σχέσεις με τα παιδιά εδώ που ερχόντουσαν, που ταΐζαμε, που ποτίζαμε, που έβγαζε όλες τις κούκλες τις ακριβές και τις μοιραζότανε, που εύκολα άλλα παιδιά δεν μοιράζονται, όταν πήγαινε σε κάποια σπίτια συναδέλφων, κρύβανε από κάτω από τα κρεβάτια τις κούκλες. Εγώ δεν τις έμαθα. Εγώ έμαθα να δίνει. Γιατί και εγώ είμαι δοτικό άτομο. Εγώ μπορεί να ξεντηθώ και να τα δώσω όλα στους άλλους. Για να μάθω ότι υποφέρει μια οικογένεια, ανοίγω την τροποφοροθήκη και τα ψυγεία και τα λεφτά. Και τα λεφτά που έχω, 10 ευρώ από τα 10 θα τα δώσω και θα έρθω χωρίς λεφτά στο σπίτι. Δυστυχώς η αγνότητα και η καλοσύνη καμιά φορά σε αυτές τις πονηρές, σκληρές εποχές που ζούμε, τιμωρείται. Αλλά εγώ μακάρι, είμαι σίγουρη, δυστυχώς. Εγώ θέλω να πω, κυρία Στεφανίδου, ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα για την κόρη μου που βρίσκεται εκεί στο σκοτεινό φέρετρο. Βεβαίως. Κοριτσάκι μου, δεν ξέρω τι να σου πω για να σε αποχαιρετήσω. Το μόνο που με έρχεται στο μυαλό είναι να σε έχω αγκαλιά και να σου τραγουδώ σαν ήσουν αμωρό για να σε νανουρίσω. Είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι μακρύς ο δρόμος, κοριτσάκι μου. Είχες να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι, για να μεγαλώσεις. Και είναι τόσα πολλά αυτά που έπρεπε να μάθεις. Δύσκολα είναι, κοριτσάκι, γιατί δεν είναι που πρέπει να μάθεις εκείνο που είσαι. Είναι να γίνεις ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου. Και άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά του δίνεις. Και εσύ, κοριτσάκι, έδωσες χαρά μεγάλη σε όσους αγάπησαν και σ' αγαπούν. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι. Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των Κρίνων να σου φέγγουν. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουλάκι αυγινό φως. Να σου ξορκίζουν το κακό και να σου φωτάνε. Να μην μου σκοντάψεις, κοριτσάκι, τα αγκάθια κανενός ίσκιου. Είχες να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι. Μα τώρα είναι δύσκολα. Δύσκολα είναι, κοριτσάκι, και είναι μακρύς ο δρόμος. Και εύχομαι τώρα στον Θεό να σε έχει στους μπαξέδες και να έχεις τα στιθάκια σου λουλούδια με νεξέδες. Πόσες φορές τα μάτια μου δακρύσανε για σένα, αναστενάζω. Δε μ' ακούς, μαγαριταρένια μου. Καλό παράδεισο, κορίτσι μου, να σε έχει πολύ καλά ο Θεούλης και η Παναγιά στην αγκαλιά του. Και εσύ για μένα θα είσαι η μαργαριταρένια μου, η μονάκριβή μου, η αγάπη μου, ο έρωτάς μου. Εγώ θα ανεβαίνω τη σκάλα του ουρανού να με φέρει κοντά σου. Θα είσαι ένα λαμπερό αστεράκι, ένα λαμπερό αστεράκι στον ουρανό, ανάμεσα στα χιλιάδες αστέρια. Θα έρχομαι να σου απαλύνω την πληγή που το κορμί σου το σακατεμένο, να γίνω τα μαγουλάκια σου, το προσεκπάκι σου, το κεφαλάκι σου, να φυλώ κάθε σημείο του σώματός σου. Να απαλύνω τον πόνο. Μιλάει μια πονεμένη μάνα και σε αυτή την κατάσταση να μην βρεθεί καμία. Το έχουμε σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Κύριε, που μεγαλώνουμε παιδιά και κάνουμε όνειρα
Γιατί να έρχονται με πτυχία και με ορκομοσία να είμαστε και εκεί, να τα χειροκροτάμε, να τα φιλάμε, να προσφέρουμε την αφοδέσμη και τα δώρα μας. Εμένα μου προσφέρανε ένα φέρετρο και έκλαιγα ένα παιδί νεκρό χωρίς να το αποχαιρετήσω, να το νεκροφιλήσω. Ας είναι καλά οι ψυχές αυτών των ανθρώπων και ας ζουν ήρεμα. Κυρία Τοπαλούδη. Ζω με ηρεμιστικά χάπια. Κυρία Τοπαλούδη. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Λυστυχώς, για την κορούλα σας. Το φάγανε το παιδί μου. Καλό παράδεισο. Σαν άγριο σκυλί μέσα στα μπέλη. Και ο Θεός. Σαν ένα σουβάρι με σκουπίδια. Ο Θεός σας απαλύνει τον πόνο σας. Τα παγωμένα νερά της Λίνδου. Ας είναι καλά, αφού δεν προλαβαίνανε τις παραβατικές συμπεριφορές αυτών των παιδιών. Κυρία Τοπαλούδη. Τι να σας πω, κυρία Στεφανίδου. Κυρία Τοπαλούδη. Αφού δεν χτυπήσανε την παραβατική συμπεριφορά του παιδιού τους, ναι, σε ψυχολόγους, σε παιδοψυχολόγους, δεν ξέρανε ότι οι επιθετικές συμπεριφορές οδηγούν σε τυχερούς δολοφόνους, σε εγκληματίες. Γιατί το κάνανε. Κυρία Τοπαλούδη. Και το δικό μου το παιδί της Φούλας της Αρμουτίδου. Να τους καταδικάσει η ελληνική κοινωνία και η κάθε μάνα αν με νιώθει αυτή τη στιγμή. Σπούδασα κυρία Τοπαλούδη. Και πήρα φέρετρο. Φέρετρο. Ντροπή. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Και ο Αλβανός. Ο Αλβανός έχει... Έχει δασκάλα, έχει δασκάλα, αδερφή. Κυρία Τοπαλούδη. Αυτή δασκάλα θα πάει να μεταδώσει τη γνώση στα παιδιά. Τη γνώση του βιαστή, του τυράννου που θα κάθεσε το παιδί μου και το πιάνανε δύο άντρες. Η Ελένη τέτοια αντράγια έναν θα σας αντιμετώπιζε. Γιατί είχε τέτοιες ποδάρες και εκτινάξει να κάνει και τους ακατέψει. Αλλά ήταν το παιδί μου ακινητοποιημένο. Ένας κρατούσε τα πόδια και τα χέρια και όλος βαρούσε με το σίδερο. Κυρία Τοπαλούδη. Μάνες δεν τους γεννήσανε. Τι μάνες ήταν αυτές. Τι τέρατα γεννήσανε. Τέρατα, κτίνη, βιαστές. Κυρία Τοπαλούδη. Απέξια άτομα. Κυρία Τοπαλούδη. Να σας γλιτζάρει η κοινωνία μας. Να σας γλιτζάρει ο ελληνικός λαός. Έτσι κάνω. Να ντρέπονται και αυτοί που τους πήραν και τους φέραν στη ζωή. Να ντρέπονται, κυρία Στεφανίδου. Μου καταστρέψαν τη ζωή. Μου πήραν πρέπει. Τη ζωή. Εγώ, να ξέρετε ότι έχετε την αγάπη όλης της Ελλάδας. Είναι όλη η Ελλάδα στο πλευρό σας. Αυτό θέλω να ξέρετε. Καλό παράδεισο για το παιδί σας. Κουράγιο είναι μια πολύ μικρή λέξη για να σας ευχηθούμε και τα συλληπιτήρια πολύ λίγα για τον πόνο σας. Είναι πάρα πολύ λίγο. Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Δεν μπορεί τίποτα και κανείς αυτή τη στιγμή να σας απαλύνει τον πόνο. Εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύνδεση. Είναι και διαβητικό άτομο. Να σας ευχαριστήσω. Που ανεβάζω 600 ζάχαρο. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Καλύτερα να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύνδεση για να ηρεμήσετε. Να ολοκληρώσουμε.